Πρόσωπα και πολιτική. Ο πολίτης ορθώνει το ανάστημά του και συζητά. Τσιρίγο FM 105,6. Μπροστά στις εξελίξεις. Πίσω από τα γεγονότα. Καλημέρα σας και πάλι, φίλες και φίλοι ακροατές. Συντονισμένοι πάντα στο Τσιρίγο FM στους 105,6, τη φωνή των κυθύρων σε όλο τον κόσμο. Εδώ κοντά σας σε μια έκτακτη πολιτική εκπομπή. Σημερινός μας καλεσμένος ο κύριος Γιάννης Μπουρνούς, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στα Κύθρα από εχθές. Κύριε Μπουρνού, καλώς ήρθατε στα Κύθρα, καλώς ήρθατε στο Τζίριγο FM. Καλημέρα σας, χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σας. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε υποψηφίους και από το Ευρωψηφοδέλτιο να επισκέπτονται τα κριτικά μας νησιά, να ακούν τα προβλήματα και τις ανάγκες του κόσμου, γιατί συνήθως ξεχνιόνται ή μπαίνουν σε άλλες διαδικασίες και δεν ασχολούνται με την περιφέρεια. Είναι γεγονός ότι οι δικές μας προεκλογικές εκστρατείες και σε προηγούμενες περιόδους που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, αλλά και τώρα με το επαυξημένο καθήκον που έχουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση και ελπίζουμε αυριανή κυβέρνηση του τόπου, οι δικές μας προεκλογικές εκστρατείες δεν εξαντλούνται στα προεκλογικά χαμόγελα και στις υποκριτικές υποσχέσεις. Γυρνάμε όλη τη χώρα, οι 42 υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα απ' όλα για να καταγράψουμε ό,τι τυχόν μας έχει ξεφύγει, μιας και ως γνωστόν ο χώρος αριστεράς προσπαθεί να έχει καθημερινή επαφή με τον κόσμο, όχι μόνο στις προεκλογικές περιόδους. Και η επίσκεψη αυτή στα Κύθυρα μου έδωσε μια πολύ καλή ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά το τι περνάνε οι Κυθύροι, κάτι και ενός νησιού το οποίο ενώ διοικητικά υπάγεται στο νομό Πειραιός, όταν δεν έχουμε προεκλογικές περιόδους, είναι επί της ουσίας μια κριτική νησιωτική περιοχή. Επιτρέψτε μου, όντας νησιώτης από τη Λέσβο, που είναι ένα κριτικό νησί, να έχω διαπιστώσει τεράστια κοινότητα προβλημάτων από χθες που κουβεντιάζομαι τον κόσμο. Θέλω να συζητήσουμε στη συνέχεια βεβαίως. Αφού γραστήκατε από τον κόσμο, τι σας είπαν, γιατί είναι χρήσιμο να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Να πούμε ότι εδώ στο σταθμό είναι ένας χώρος πολύ οικείος για εσάς, καθώς έχετε ασχοληθεί με το ραδιόφωνο παλιότερα στο νησί σας, στην Μυτιλίνη, και έτσι θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Να πούμε λίγο για τον κόσμο που, για να σας γνωρίσει και που ακούει, ότι έχετε σπουδάσει αγγλική φιλολογία και πολιτική επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι, ναι. Έχετε ενταχθεί στο συνασπισμό από το 1998 και αν δεν κάνω λάθος, είσαστε επιστημονικός συνεργάτης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με ειδίκευση σε ζητήματα Ευρώπης, επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ναι, και πέρα από όλα αυτά, έχω και τη χαρά από το 2010 να εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ στο Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Και έχετε συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ήσασταν επίσης και υποψήφιος βουλευτής το 2007. Και το 2009 και στο νομό Λέσβου. Μάλιστα. Και τις δύο φορές. Πολύ ωραία. Αυτή τη φορά, το Μάιο του 2014, θα είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής και θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τις ευρωεκλογές και για το κατά πόσο είσαστε θετικός ή είδατε θετικά, πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, εσείς προσωπικά, τις αλλαγές που είχαμε φέτος από τη λίστα στη Σταυροδοσία. Κοιτάξτε, υπάρχει ο καινούργιος εκλογικός νόμος, κατά τη γνώμη μου, είναι δίκοπο μαχαίρι. Αφενός έχει ένα ατού. Το ότι δίνει στον πολίτη την ευχέρεια να επιλέξει με τους 4 σταυρούς που του διατίθενται για να βάλει στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος που θα επιλέξει, δίνεται ευκαιρία στον πολίτη να αξιολογήσει, να επιλέξει. Βέβαια εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, το ότι πάντα όσοι έχουν περισσότερες προσβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πανελλαδικής εμβέλειας και κυρίως αν μιλάμε... Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, διότι παράλληλα με τη Σταυροδοσία ήρθε και η μία περιφέρεια σε όλη την επικράτεια. Βεβαίως. Που μπορεί να δούμε φαινόμενα, αφενός αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι κάποια πιο προβεβλημένα πρόσωπα να έχουν σαφέστατα μία αβάντα, αφετέρου να δούμε και ευρωβουλευτές να ψηφίζονται και να εκλέγονται με εκατοντάδες χιλιάδες σταυρούς. Βεβαίως. Που σε άλλη περίπτωση δεν το έχουν δει καν. Ενδεχομένως να ξεπεράσουν και το 1 εκατομμύριο. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που ο εκλογικός νόμος των ευρωεκλογών αλλάζει με αυτόν τον τρόπο. Και όντως, όπως προβλέπετε και εσείς, θα δούμε εκλεγμένους ευρωβουλευτές με τεράστια ποσά ψήφων, μιας και όλη η Ελλάδα ψηφίζει το ίδιο ψηφοδέλτιο, σταυρώνει τους ίδιους 42 υποψηφίους του κόμματος που
που επιλέγει. Να κάνουμε και ένα λίγο πιο πολιτικό σχόλιο. Έχω την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, η ελιά όπως ονομάζεται τώρα το εγχείρημα. Έτσι όπως συμμετέχει σε ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κύριος Βενζέλος. Νομίζω ότι βιάστηκαν τώρα να κάνουν αυτή την αλλαγή άρων-άρων, γιατί είναι και η τελευταία τους ελπίδα ώστε να κινητοποιηθούν τα στελέχη τους σε επίπεδο προσωπικής ψήφου, συλλογής προσωπικών ψήφων, για να διασώσουν τα ποσοστά τους. Βλέπετε, ο χώρος της κεντροδεξιάς και της σοσιαλδημοκρατίας δεν έχει συνηθίσει σε συλλογικές μάχες όπως αυτές που δίνει η αριστερά. Και γι' αυτό νομίζω ότι άλλαξαν τώρα τον εκλογικό νόμο και όχι προηγουμένως, που θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Όπως σας είπα, ενέχει κάποιο στοιχείο δημοκρατικής επιλογής του πολίτη, αλλά έχω την εντύπωση ότι το κάνουν περισσότερο ώστε να κινητοποιήσουν τα στελέχη τους σε προσωπική βάση να τρέξουν για τους σταυρούς, μιας και από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, τόσο η Νουδού θα ιτηθεί, όσο και το ΠΑΣΟΚ ή η ελιά θα βρεθεί σε πάρα πολύ δεινή θέση όσον αφορά τον αριθμό των ευρωβουλευτών που θα εκλέξει. Κύριε Μπουρνού, ωστόσο, όπως είπατε, αν είχε γίνει προηγουμένως κάποιος ακροατής ή ψηφοφόρος, θα πει. Καλά, σας κάνουν πιο δημοκρατικό τον τρόπο ψηφοφορίας, δεν σας αρέσει. Αν δεν τον αλλάζανε, πάλι θα ασκούσατε κριτική. Τι, με τι είσαστε, με τι θα ήσασταν ευχαριστημένοι στο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σας πω, δεν σας είπα ότι δεν μας αρέσει. Εφόσον υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για μια δίκαιη προβολή όλων των υποψηφίων, εμείς δεν είμαστε κατά του να επιλέγει ο πολίτης όπως θα κάνει 25 Μαΐου. Τους υποψηφίους που θέλει. Απλά προσπαθούμε να αναλύσουμε λίγο και το πολιτικό κίνητρο του γιατί τώρα και όχι χτες. Εμείς πάντα, όπως ξέρετε, ο χώρος αριστεράς είναι ένας χώρος που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και το δικαίωμα των πολιτών στη συμμετοχή. Ήμασταν ο χώρος που παλιότερα και συνεχίζει να καλεί σε αλλαγή του εκλογικού νόμου σε απλή αναλογική, ούτως ώστε να εκφράζονται αυθεντικά η λαϊκή βούληση, και είμαστε και ο χώρος ο οποίος εν ώψη των ευρωεκλογών και σε αντίθεση με την κυβέρνηση καλεί τον κόσμο να μην απέχει, να ασκήσει το δημοκρατικό του δικαίωμα. Βεβαίως αυτό, αν και εφόσον γίνουν εθνικές εκλογές είτε το 16 είτε νωρίτερα, και βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεν θα τον δυσαρεστούσε αυτό το μπόνους των επιπλέον υδρών σε αντίθεση με μια εφαρμογή της απλής αναλογικής, όπως και τον εκάστοτε πρώτο. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει επανειλημμένα και μάλιστα παλιότερα ακόμη και σε συνεργασία με το ΚΚΕ ή ακόμη παλιότερα με το ΚΚΕ και το Δίκαιο όταν ήταν στη Βουλή, προτάσεις νόμου για τη θέσπιση απλής αναλογικής. Όλες αυτές οι προτάσεις απορρίφθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς συνεχίζουμε να λέμε ότι πάγιο αίτημά μας είναι η αυθεντική έκφραση της βούλης των πολιτών και αυτό γίνεται μόνο με απλή αναλογική σε εκλογές. Προφανώς εμείς δεν έχουμε τη δύναμη από μόνοι μας τώρα να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο. Όπως ξέρετε και όπως έχουμε δηλώσει όμως επανειλημμένα δημοσίως, αυτό παραμένει πάγια θέση μας και σε περίπτωση που η αριστερά βρεθεί σε θέση διακυβέρνηση του τόπου, θα προωθηθεί το ζήτημα άμεσα, γιατί είναι ζήτημα δημοκρατίας και με τη δημοκρατία η αριστερά δεν παίζει. Μάλιστα. Αυτό νομίζω είναι και ένα ζητούμενο από τους ψηφοφόρους που έχουν μετακινηθεί από το χώρο του κέντρου, το παλιό ΠΑΣΟΚ, για να μην γελιόμαστε, και έχουν έρθει στον ΣΥΡΙΖΑ, στην κεντροαριστερά. Ποιες είναι οι ενστάσεις σας στην επαναδημιουργία της κεντροαριστεράς? Τα πολύ καλά δημοσκοπικά ποσοστά που λαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιες πραγματικά διαφορετικές οπτικές και θέσεις σας σε σχέση με, τις υπόλοιπες δυνάμεις που συγκροτούν την ελιά και πρεσβεύουν ή θέλουν να πρεσβεύουν την κεντροαριστερά, στην οποία ανήκει και ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει στην κεντροαριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε 27% γιατί αποφάσισε να αναβαπτιστεί από αριστερό κόμμα σε κεντροαριστερό. Είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς, ανήκουμε στην οικογένεια της ευρωπαϊκής αριστεράς και όχι στην οικογένεια των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών όπως είναι η Ελιά και η Δημάρ. Και συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η λύση βρίσκεται στα αριστερά του πολιτικού συστήματος. Αυτό έχει αποδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο από το γεγονός ότι τεράστιες μερίδες λαϊκών στρωμάτων και της μεσαίας τάξης της χώρας μας και στις εκλογές του 12 αλλά και από εκεί και πέρα έχουν εμπιστευτεί την εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Τα σενάρια αναγέννησης δήθεν της κεντροαριστεράς, που επιτρέψτε μου να κάνω την εκτίμηση, να ρισκάρω την εκτίμηση ότι όσον αφορά τις εκλογικές επιδόσεις και της ελιάς και του νέου σχήματος που έχει φτιάξει η Δημάρ, θα φανεί με τον καλύτερο τρόπο στις ευρωεκλογές ότι δεν περπατάνε. Τα σενάρια αυτά έχουν ως μοναδικό στόχο να χτιστεί ένα ανάχωμα στη στροφή πολλών ψηφοφόρων και που παλιότερα πιστεύονταν την κεντροαριστερά ή ακόμη και την κεντροδεξιά. Ναι, τη στροφή αυτού του κόσμου προς την αριστερά, κυρίως προς το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για μια κυβέρνηση λαϊκής σωτηρίας, θα προσπαθήσουν λοιπόν να αναχαιτήσουν με αυτά τους σχηματισμούς
αυτή την προσπάθεια, αλλά έχω την εντύπωση ότι το κοινωνικό ρεύμα που έχει χτίσει μέσω της καλλιέργειας δεσμών εμπιστοσύνης ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια με τον κόσμο που χτυπήθηκε από την κρίση δεν μπορεί να σταματηθεί από τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Κουβέλη. Υπάρχει κάποια πιθανότητα ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας με την Δημάρ ή ακόμα και με δυνάμεις που συμμετέχουν στην ΕΛΙΑ? Όχι απαραίτητα το ΠΑΣΟΚ. Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα. Ο καθένας έχει επιλέξει όχθη σε αυτή τη μάχη. Εμείς έχουμε πει από την αρχή και από τη διπλή αναμέτρηση του Μαΐου και κυρίως του Ιουνίου του 2012 ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει προς τον ελληνικό λαό πρώτα απ' όλα, αλλά και προς τις πολιτικές δυνάμεις, ένα πρόγραμμα κατά του μνημονίου, κατά των προγραμμάτων λιτότητας και υπέρ της ενίσχυσης της εργασίας και της αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό το πρόγραμμα έχει κοινωνικό πρόσημο. Αφορά τις τάξεις, τα λαϊκά στρώματα, τα μεσαία στρώματα, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, τους αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, τη νεολαία και τους νέους επιστήμονες που μεταναστεύουν κατά χιλιάδες. Αφορά τα θύματα της κρίσης. Οι δυνάμεις που έχουν υπερψηφίσει μνημόνια, συντεταγμένα, έχουν συμμετάσχει σε κυβερνήσεις που εφάρμοσαν τα μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα, έχουν επιλέξει μια αντίθετη όχθη, παρότι ας πούμε στην περίπτωση της Δημάρ σίγουρα υπάρχει στην εκλογική της βάση και ένας κόσμος ο οποίος προέρχεται από την αριστερά και συνεχίζει να ακολουθεί, να έχει ας πούμε, να πιστεύει σε κάποια στοιχειώδεις αξίες της αριστεράς. Αυτό τον κόσμο τον θέλουμε μαζί μας. Εμείς όποτε προκύψουν εθνικές εκλογές θα ξαναθέσουμε στο τραπέζι το πρόγραμμά μας και εκεί θα κληθούν και πάλι πολιτικές δυνάμεις που αντιτίθενται στα μνημόνια και στρατηγική της λιτότητας να τοποθετηθούν δημοσίως. Και σε αυτές συμπεριλαμβάνω ακόμη και το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί συζητάμε για την κεντροαριστερά, αλλά το βασικό μέλημα το δικό μας είναι η ενότητα όλων των δυνάμεων της αριστεράς. Και συνήθως, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Συνήθως όμως μπορεί να θέλουν κάποιοι να συζητήσουν με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κυρίως όμως εκείνο δεν θέλει να συζητήσει τις περισσότερες φορές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα εμείς το θέτουμε πρώτων ευθυνών του. Έχει ιστορικές ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν είπαμε να συμφωνήσουμε στα πάντα. Δεν συμφωνούμε, δεν γίνεται, δεν συμφωνούμε στις θέσεις μας για το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούμε όμως για παράδειγμα ότι πρέπει με έναν τρόπο να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική καταστροφή που βιώνει η χώρα μας. Αν σε αυτά έστω τα άμεσα, τα επίγοντα μέτρα δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό βηματισμό, τότε είναι η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος που πρέπει να απολογηθεί στον κόσμο που τόσα χρόνια στηρίζει αυτό το κόμμα. Μάλιστα. Επειδή πολλοί κόσμος το έχει ακούσει, το έχει ξανακούσει, αλλά είσαστε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να σας ρωτήσω. Ακούγαμε τον πρόεδρό σας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, να μιλάει για κατάργηση των μνημονίων και στη συνέχεια, πιο πρόσφατα, να μιλάει για επανεξέταση των μνημονίων. Να αλλάζει κατά κάποιο τρόπο στάση και πολιτική έναντι και των μνημονίων αλλά και των Ευρωπαίων εταίρων. Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα, ότι με τον καταιγισμό παραπληροφόρησης από τα κυρίαρχα ΜΜΕ, πολλές φορές ο κόσμος μπερδεύεται με αυτά που ακούει. Η θέση μας ήταν, είναι και θα είναι. Δεν συζητάμε για τους μνημονιακούς νόμους. Αυτοί αποτελούν εθνικό δίκαιο και αλλάζουν με ψηφοφορίες στο ελληνικό κοινοβούλιο χωρίς να ερωτήσουμε κανέναν. Εμείς δεν μιλάμε για επαναδιαπραγμάτευση των μνημονίων. Μιλάμε για κατάργηση των μνημονιακών νόμων. Αυτό. Οι μνημονιακοί νόμοι όμως, ωστόσο, ήταν τα προαπαιτούμενα για να υπάρξουν οι εκταμιεύσεις των δόσεων και για να συνεχίσουμε αυτό το. Τον υποτυπώδες υπό το πρίσμα της καλής θέλησης των Ευρωπαίων δανεισμό με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα υπήρχαν και τα μνημόνια και ο δανεισμός. Θα σας το αναστρέψω. Η περιβόητη εξάμηνη εκβιασμή ψυχολογική απέναντι στο ελληνικό λαό για το αν θα πάρουμε τις δόσεις ήταν η δικαιολογία για να περάσουν τα μεσοπρόθεσμα και τα μνημόνια. Εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι επειδή αποτελούν κομμάτι εθνικής νομοθεσίας, θα καταργηθούν με νομικές μεταρρυθμίσεις εντός του Κοινοβουλίου, με νομικές πρωτοβουλίες. Και ότι από εκεί και πέρα αυτό που λέμε είναι ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης της χώρας μέχρι τώρα δεν είναι καθόλου ζήτημα καλής θέλησης. Είναι ζήτημα κερδοφορίας των δανειστών μας από τους τόκους και από την αποπληρωμή των δανείων. Να πούμε χαρακτηριστικά στον κόσμο. Πολλές φορές εκβιάζεται ο κόσμος ψυχολογικά. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πει όχι στη διαπραγμάτευση για τη δανειακή σύμβαση, γιατί εκεί μιλάμε για επαναδιαπραγμάτευση και όχι στα μνημόνια, μπορεί και να μας κόψουν τις δόσεις. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει καλά ότι το 93 με 95% των περιβόητων δόσεων των δανείων προς την Ελλάδα πάνε για αποπληρωμή προηγούμενων δανείων. Δεν πάνε γιατί χρειάζονται πληρωμές συντάξεων και μισθών και επιδομάτων.
όπως μας έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο μπορούμε να τις πληρώσουμε, αλλά πλέον μας εμφανίζεται και πλεόνασμα. Άρα λοιπόν ο εκβιασμός, ο ψυχολογικός, συνίσταται σε αυτό. Υποτίθεται όμως ότι μάλλον δεν θα χρειαστεί νέο μνημόνιο και σε αυτό ελπίζουμε όλοι οι Έλληνες. Ένα τρίτο μνημόνιο. Το ζήτημα, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Το ζήτημα δεν είναι τι ταμπέλα θα έχει. Γιατί υποτίθεται ότι και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία βγαίνουν από το μνημόνιο, αλλά η λιτότητα είναι εκεί πια όχι ως εκτακτή αλλά ως μόνιμη συνθήκη. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ξυλωθεί συνολικά το μοντέλο και το μοντέλο είτε προωθείται μέσα από μνημόνια, είτε από εθνικά προγράμματα λιτότητας, είτε από προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής όπως τα λένε φάνταστα για να πείσουν τον κόσμο. Έχει ένα κοινό στόχο. Πρόσφατα, να σας πω ας πούμε, το παράδειγμα, η Ελλάδα βγήκε στις αγορές. Όταν η Ελλάδα απεχώρησε από τις αγορές επί Γιώργου Παπανδρέου, είχε 120% επί το ΑΕΠ δημόσιο χρέος, ανεργία 7% και βγήκε από τις αγορές γιατί τι μας είπαν, ότι δεν συμφέρει να δανειζόμαστε με 5,5%. Τι έγινε πριν λίγες μέρες, πανηγύρισε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος ως εθνική επιτυχία το ότι βγήκαμε στις αγορές με χρέος 175% επί το ΑΕΠ, ανεργία γενική 30% και ανεργία των νέων 60%. Και με επιτόκιο 4,95, δηλαδή περίπου το ίδιο με το 2010. Αυτό όμως είχε προβλεφθεί αρχικά από το αρχικό πρόγραμμα ότι θα υπάρξει κάποια χρόνια, θα υπάρξουν κάποια χρόνια τα οποία θα ανέβει το ΑΕΠ και το 2020 θα έρθουμε πάλι στα επίπεδα που ήμασταν το 2009. Είχε προβλεφθεί. Σαφέστατα δεν είναι καθόλου καλή πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν πληγεί περισσότερο και πλήττονται καθημερινά. Είναι σαφές αυτό. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον. Και αυτό είναι ένα ερώτημα όλου του κόσμου. Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να το αλλάξει αυτό και μάλιστα άμεσα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε στον κόσμο ότι πέρα από τις αρχικές προβλέψεις, όλες οι εκθέσεις διεθνών οργανισμών και μεγάλων οικονομικών φόρουμ που δεν ανήκουν στο χώρο της αριστεράς, προβλέπουν, ας πούμε διάβαζα προχτές την έκθεση, την ετήσια έκθεση του Levy Institute, που είναι από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά ερευνητικά ιδρύματα, το οποίο προέβλεπε ότι αν στην Ελλάδα συνεχιστεί η ίδια πολιτική, στο τέλος του 2015 το χρέος θα αγγίξει το 200% το ΑΕΠ. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τους κοινωνικούς δείκτες, έχουμε το βάθημα του χρέους, δηλαδή το μεγάλωμα του δημοσίου χρέους αντί να συρρυκνώνεται, το βάθημα της ύφεσης, είμαστε σε 6ο με 7ο χρόνο ύφεση στην Ελλάδα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ούτε σε συνθήκες πολέμου. Και ταυτόχρονα, αν δει κανείς τους εκρηκτικούς κοινωνικούς δείκτες, 24.000 άστιγοι στο λεκανοπέδιο, 30% γενική απεργία, ανεργία. 60% ανεργία των νέων. Μετανάστευση κατά χιλιάδων Ελλήνων επιστημόνων με πτυχία μεταπτυχιακά και διδακτορικά για να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Έλλειψη σύντησης και εμβολιασμών. Αν όλα αυτά τα συνδέσει, είναι ένα εκρηκτικό, καταστροφικό μείγμα που πλέον δεν μιλάμε για χρηματοπιστωτική κρίση, οικονομική κρίση έτσι αφηρημένα. Μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι το άμεσο πρέπει να γίνει είναι να αντιμετωπιστεί ακριβώς αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Και υπάρχουν άμεσα μέτρα που προτείνουμε, σύμφωνα με τα οποία μπορεί να ανασχεθεί αυτή η πορεία που μας έχει οδηγήσει στρατηγικής λιτότητας, να αντιμετωπιστούν τα βασικά κρισιακά φαινόμενα στην κοινωνία μας, ώστε να μπορέσει ο ελληνικός λαός να ορθοποδήσει και να μιλήσουμε για ανάπτυξη, να μιλήσουμε για ένα διαφορετικό μοντέλο σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν τα εργαλεία, το ζήτημα είναι η πολιτική βούληση. Μάλιστα, για να επιστρέψουμε στις ευρωεκλογές. Θέλω να συζητήσουμε το θέμα της πολύ σημαντικής διάκρισης εν γέννη για την Ελλάδα και πρότασης υποψηφιότητας του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, για υποψήφιση για την Κομισιόν. Μια υποψηφιότητα βέβαια που έχει πολλές δυσκολίες να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη να εκλεγεί, καθώς το Ευρωπαϊκό Αριστερό Κόμμα σαφέστατα σε ποσοστά είναι χαμηλότερο από τα υπόλοιπα, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια πολύ τιμητική πρόταση εν γέννη για ολόκληρη τη χώρα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι το Δεκέμβρη στο τελευταίο του συνέδριο το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς εξέλεξε με ποσοστό 84% τον Αλέξη Τσίπρα ως υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου της Κομισιόν, αυτή τη θέση που μέχρι σήμερα κατέχει ο κύριος Μπαρόζο. Τη θέση αυτή διεκδικούν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που ανήκει η Νέα Δημοκρατία ο κύριος Γιούνκερ και από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα που ανήκει η Ελιάκη Δημάρο, ο κύριος Σούλτς, ο Γερμανός, που μέχρι σήμερα είναι πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Η πρόταση για την υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα είναι, όπως είπατε και εσείς, πρόταση τιμητική για τους αγώνες του ελληνικού λαού. Όλα τα κόμματα της αριστεράς στην Ευρώπη, ίσως πλην του Κουκουέ στη χώρα μας, στην υπόλοιπη Ευρώπη, αναγνώρισαν
συμβολικά στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ ως ενός ελπιδοφόρου και δυνάμει νικηφόρου εγχειρήματος αριστεράς, αλλά και τις θυσίες και τους αγώνες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός, γι' αυτό και μας τίμησαν με αυτή την υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα να κάνω και ένα πιο πολιτικό σχόλιο. Ο κύριος Βενιζέλος, πριν τις εκλογές του Ιουνίου του 2012, προκειμένου να εκβιάσει πολιτικά, ζήτησε εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, μια κυβέρνηση δηλαδή που να συγκροτηθεί και με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ τότε, και να πάει στις Βρυξέλλες ως όλων να διεκδικεί στα δίκαια του λαού μας. Αυτοί λοιπόν που το 12 ζητούσαν εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, σήμερα ψηφίζουν ποιους? Ψηφίζουν τους ακόλουθους της κυρίας Μέρκελ και όχι την ελληνική υποψηφιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και να πούμε και κάτι άλλο. Μπορεί ο κύριος Σούλτς, ο υποψήφιος των σοσιαλιστών, να προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τον κύριο Γιούνκερ που είναι υποψήφιος που θα στηρίξει Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο κύριος Σούλτς, ο σοσιαλδημοκράτης, στη Γερμανία συγκυβερνά με την κυρία Μέρκελ και εφαρμόζει την ίδια πολιτική. Αφετέρου έχει κάνει και μία στροφή στις θέσεις του από τότε που είναι υποψήφιος. Δεν πάβει όμως να εφαρμόζει. Φιλική προς την κυρία Μέρκελ. Ακριβώς. Δεν πάβει να εφαρμόζει σε επίπεδο Γερμανίας, της πρώτης οικονομίας της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καταστροφική πολιτική λιτότητας και ανεργίας που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν, εμείς το πολιτικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι ψηφίζοντας Σαμαρά στην Ελλάδα, ψηφίζουμε Μέρκελ στην Ευρώπη. Ψηφίζοντας Βενιζέλο στην Ελλάδα, ψηφίζουμε Σούλτς στην Ευρώπη, δηλαδή το συνεργάτη της κυρίας Μέρκελ. Εν μέρει, βέβαια, αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και κάπως λαϊκίστικη. Δεν είναι λαϊκίστικη, γιατί υπηρετούν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα και αυτό έχει φανεί με τον τραγικότερο τρόπο τα τελευταία χρόνια που συγκυβερνούν και που μαζί με τους προαναφερθέντες επικεφαλής, ας πούμε, της γερμανικής κυβέρνησης και της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τρόικας, εφαρμόζουν στην περίπτωση της χώρας μας. Τι έχει συμβεί με το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ? Τις τελευταίες ημέρες βάλεστε από παντού και βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε όχι μόνο βάλεστε, αλλά βάζετε και αυτογκόλ από μόνοι σας. Κοιτάξτε, κάθε καλή ομάδα έχει και τις δύσκολες μέρες της στο γήπεδο. Ακόμη και οι πρωταθλητές πάντα. Όχι, δεν θέλω να αποφύγω την ερώτησή σας με εφιολογήματα. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο αλλιώς. Βεβαίως, ξαφνικά το Μέγκα ή ο Sky έχουν δείξει τεράστια ευαισθησία για τα προβλήματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη ή τα προβλήματα της κοινότητας των Ρωμά, από εκεί που όλα τα προηγούμενα χρόνια κανείς δεν ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Και η Αυγή, ωστόσο, άδειασε κατά κάποιο τρόπο τον γραμματέα, τον κύριο Βίτσα, ο οποίος πιστώνεται και αυτή την απομάκρυση. Κοιτάξτε, και του χρόνου και υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτούς τους χειρισμούς, τους λανθασμένους κατά πολλούς. Θα σας πω το εξής. Τι συνέβη με την περιβόητη υποψηφιότητα της κυρίας Σουλεϊμάν? Ήρθε μια πρόταση η οποία θεωρήθη ως καλοδεχούμενη, ας πούμε, και όντως η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τη συζήτησε ανάμεσα σε άλλες προτάσεις συνεργαζόμενων και την υπερψήφισε. Και συμπεριέλαβε μέσα στο ευρωψηφοδέλτιο. Αρχικώς τη συμπεριέλαβε. Το ζήτημα είναι ποιο? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όντας ένα δημοκρατικό κόμμα, έχει την πολυτέλεια, γιατί στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ, όλα θα λύνονταν με εντολή άνωθεν, να συζητά ακόμη και να διορθώνει τα λάθη του. Από τις τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη Θράκη υπήρξε ισχυρή ένσταση για τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Προτάθηκε λοιπόν, αντιπροτάθηκε ένας νέος άνθρωπος από τη μουσουλμανική μειονότητα, ο κύριος Σουμίτ, ο οποίος θα είναι τελικά στο ψηφοδέλτιό μας, από τις τοπικές οργανώσεις. Και έγινε αποδεκτός από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Αυτό είναι το όλο story. Και όσο και αν προσπαθούν τα νομίζω μεγάλα ωστόσο, κανάλια... κύριε Μπουρνού, η ουσία της ένστασης και της κατηγορίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αντικατάσταση ενός ευρωβουλευτή, αλλά οι λόγοι που οδήγησαν στην αντακατάσταση της συγκεκριμένης υποψήφιας ευρωβουλευτού με έναν άλλον και για τους αντίστοιχους λόγους. Λοιπόν, δηλαδή ότι ο ένας μεν δεν υποστηρίζεται από το τουρκικό προξενείο στη Θράκη και ο άλλος χέρι της. Της εκτίμησης των εκεί τουρκόφωνων ή των εκεί έτσι απεσταλμένων από την τουρκική κυβέρνηση που ξέρουμε δυστυχώς ότι δρούν και μέχρι τώρα η ελληνική κυβέρνηση και οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και αφήνουν τους Έλληνες εκεί στο έλεος των Τούρκων. Λοιπόν, εντάξει, η κατάσταση καταρχάς πάνω δεν έχει έτσι. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ θα τοποθετηθώ επί του συγκεκριμένου. Καταρχάς είναι αστείο. Και να κάνω πρώτα αυτό το πολιτικό σχόλιο. Είναι αστείο ο κύριος Πάγκαλος, πραγματικά αστείο. Είναι προκλητικό. Έχει ιδιαίτερη εκτίμηση τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Πάγκαλος να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι υπηρετεί τα συμφέροντα του τουρκικού προξενείου στη Θράκη,
ο υπουργός εξωτερικών που παρέδωσε στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες τον Ωτζαλάν. Είναι γελίο και ο κύριος Πάγκαλος έχει περάσει πια στη σφαίρα του γελίου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αφενός αυτή είναι μία οπτική. Η άλλη οπτική όμως είναι ότι αυτό το επιχείρημα δεν απαντάει στους λόγους αντικατάστασης. Θα σας απαντήσω αμέσως. Η βασική κατηγορία που δεχτήκαμε είναι αυτή. Ότι με την αλλαγή του Ευρωβουλευτή υπηρετούμε δήθεν τις επιταγές, τις προτάσεις, τα συμφέροντα του τουρκικού προξενείου. Αυτό καταραίει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αν αναλογιστείτε ότι το τουρκικό προξενείο πριν από λίγες μέρες δημιούργησε δικό του πολιτικό κόμμα, το οποίο θα κατέληξε στις ευρωεκλογές. Αυτό δεν το απαγορεύει όμως να το έχει και σε άλλες πολιτικές παρατάξεις υποψηφίους. Αντιθέτως, όποιοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα και στην Ξάνθη, συνολικά στη Θράκη, ξέρουν πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τους δύο και στη Ροδόπη, που έχουμε δύο μειονοτικούς βουλευτές, έχει πράξει ό,τι παραπάνω μπορεί από το 12 που εξελέγησαν για να πολεμήσει τις μεθοδεύσεις τις αντιδημοκρατικές του τουρκικού προξενείου. Και οι τοπικοί πληθυσμοί γι' αυτό έχουν ανταμείψει το ΣΥΡΙΖΑ με τόσο υψηλά ποσοστά. Όχι μόνο επειδή έχει μειονοτικούς υποψηφίους. Και άλλα κόμματα είχαν μειονοτικούς υποψηφίους. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος έχει κατορθώσει το τελευταίο διάστημα να είναι το μοναδικό κόμμα που υψώνει πολιτικό ανάστημα, χωρίς εθνικισμούς, αλλά πολιτικό ανάστημα απέναντι στις μεθοδεύσεις του προξενείου. Ξέρετε όμως ενδεχομένως, επειδή είναι μια πολύ έτσι, περιοχή παθούσα και ο ελληνικός πληθυσμός βιώνει δύσκολες καταστάσεις και έχουν γίνει πολλά τα τελευταία χρόνια. Το δημοκρατικό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και εισρωή ή εισχώρηση τουρκικών θέσεων. Άλλο δημοκρατία, γιατί οι δημοκρατία έχουν και στην Τουρκία. Άλλο υποστηρίζουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες μπορεί να εκφράζονται και μέσα από εκπροσώπους των τουρκικών συμφερόντων, και άλλο να υψώνουμε και ένα εθνικό ανάστημα χωρίς εθνικισμούς. Το εθνικό ανάστημα πρέπει να υπάρχει για να μην έχουμε περιπτώσεις τύπου Κρυμαίας ή Κωσόβου. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από τέτοιες καταστάσεις. Το βασικό πρόβλημα, εγώ επιτρέψτε μου να έχω ας πούμε μια βεβαιότητα λίγο παραπάνω. Το βασικό πρόβλημα στη Θράκη, είτε μιλάμε για χριστιανούς Έλληνες πολίτες, είτε μιλάμε για μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες, δεν είναι β' κατηγορία, όσο και αν κάποιοι τις κρατάνε εκεί. Σαφέστατα. Είναι το κοινωνικό πρόβλημα. Το γεγονός της υποβάθμισης και της ανεργίας, για παράδειγμα, του συνόλου της Θράκης, ανεξαρτήτως αν είσαι μουσουλμάνος ή χριστιανός. Το γεγονός της νεανικής ανεργίας, όπου ειδικά στα χωριά της μειονότητας ή ακόμα χειρότερα στα απομακοχώρια, θερίζει. Όσοι ζουν επάνω ξέρουν γιατί μιλάω. Θερίζει, υπάρχουν κατά χιλιάδες οι νέοι και από τα απομακοχώρια και από τα χωριά της μουσουλμανικής μειονότητας και Ελληνόπουλα, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη, που μεταναστεύουν κατά δεκάδες και χιλιάδες στη Δυτική Ευρώπη, ειδικά στη Γερμανία, για χειρονακτική εργασία. Διότι αυτή τη στιγμή ερημοποιούνται όλες οι παραμεθόριες περιοχές. Εκεί είναι τα βασικά προβλήματα και εκεί πρέπει να στραφούμε, και όχι με μηντιακές εκστρατείες λίγο πριν τις εκλογές να ξαναγυρίζουμε το ζήτημα σε αντιπαραθέσεις με εθνικιστικό πρόσημο. Το πρόβλημα ωστόσο του ΣΥΡΙΖΑ δεν σταματάει στην υποψήφια που έφυγε και αντικαταστάθηκε. Είχαμε άλλα δύο κρούσματα και μάλιστα ο ένας παραιτήθηκε υποψήφιος στο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Αχμέτ Κούρτ, ο οποίος είχε φωτογραφτεί μαζί με τον επικεφαλής των Γκρίζων Λύκων. Αλλά είχαμε και το περιστατικό με τον κύριο Χριστόπουλο, ο οποίος εξέφρασε κάποιες θέσεις που μόνο ελληνικές δεν μπορούν να θεωρηθούν. Ο κύριος Κούρτ καταρχάς δεν ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ήταν για το περιφερειακό ψηφοδέλτιο. Η συγκεκριμένη εκδήλωση στην οποία φωτογραφήθηκε εμπεριείχε βραβεύσεις εκπροσώπων κομμάτων, στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων των ελληνικών, όπως για παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό οφείλουμε να το αποκαλύπτουμε, διότι από χθες έχει αποκρυφτεί και εμφανίζεται μόνο. Καλά κάνετε και το λέτε. Βεβαίως. Και είναι για μένα προσωπικά, σαν Παναγιώτης, είναι εντελώς λάθος κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκπροσωπούν την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες να φωτογραφίζονται, όταν παράλληλα κατηγορούν τους εθνικιστές στην Ελλάδα, να φωτογραφίζονται με εθνικιστές στην Τουρκία. Κοιτάξτε, για να λύξουμε αυτό το ζήτημα, ο ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά ο χώρος αριστεράς είναι ο κατεξοχήν χώρος που παλεύει εναντίον όλων των εθνικισμών. Όπως και στην περίπτωση του ζητήματος πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, παλέψαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια συστηματικά
και κατά του ελληνικού εθνικισμού, αλλά και κατά του λεγόμενου μακεδονικού εθνικισμού, του κυρίου Γκρουεύσκη. Των Σκοπιανών. Δεν είναι Μακεδόνες, είναι Σκόπιοι. Είπα του λεγόμενου, έτσι, μην παρεξηγηθεί και ακούσω αύριο τη συνέντευξή μου στο Μέγκαν. Όχι. Που έχουμε τον κύριο Γκρουεύσκη πρωθυπουργό στην πρώην Ιουγκοσλαβία, στη Φύρο, με πάση περιπτώσει, να χτίζει αδριάντες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να προσπαθεί από το μηδέν να δημιουργήσει τη λεγόμενη μακεδονική ιστορία, αρχαία μακεδονική ιστορία, με δικούς του ιστορικούς να διαστρεβλώνει ιστορικά γεγονότα. Η αριστερά, λοιπόν, είναι ο χώρος που κατεξοχήν αγωνίζεται εναντίον όλων των εθνικισμών. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο και όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε μαζί και με τους αριστερούς της Τουρκίας, για παράδειγμα, για την αμοιβαία μείωση των στρατιωτικών εξοπλισμών των δύο χωρών. Όχι μονομερός, για την αμοιβαία. Έχουμε κάνει κοινές καμπάνιες. Η οικονομική κρίση τη μείωσε μονομερός, γιατί η Ελλάδα δεν δυνάται πλέον να κάνει κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα ή ελάχιστα. Ενώ η Τουρκία παράλληλα, και σίγουρα θα το έχετε πει με τους αριστερούς της Τουρκίας, εξοπλίζεται καθημερινά όλο και περισσότερο με υπερσύγχρονα συστήματα. Κάτι το οποίο κάνει ανισόρροπη την, την κατάσταση στο Αιγαίο. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε, υπό την έννοια ότι η Τουρκία είναι μία από τις αναδυόμενες δυνάμεις οικονομικές. Και ακόμη και τώρα που η οικονομία της περνάει μια δίνη, έχει να καταγράψει τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον στους επίσημους δείκτες, κάποιους αναπτυξιακούς δείκτες. Το ζήτημα είναι ότι είναι και εδώ, κατά τη γνώμη μου, ζήτημα πολιτικής βούλησης. Δεν έχει υπάρξει ούτε μία ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα που να θελήσει να κάτσει σοβαρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις τουρκικές κυβερνήσεις, για να προσπαθήσουμε έστω να επιληθούν με ειρηνικό και δημοκρατικό τρόπο τα προβλήματα που χρονίζουν. Δεν υπάρχει καμία ελληνική κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια που να έχει στηρίξει μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού, για παράδειγμα. Έτσι. Έχω την εντύπωση ότι και στην Τουρκία, μιας και το πήγε εκεί η κουβέντα, οι κινητοποιήσεις του τουρκικού λαού που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια είναι ένα σημάδι ελπίδας απέναντι στην αντιδημοκρατική διακυβέρνηση του κ. Ερντογάν. Νομίζω ότι και ο τουρκικός λαός ξυπνάει σιγά σιγά σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Το είδαμε και πέρσι και φέτος με τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, είτε ξεκίνησαν από το πάρκο Γκεζί στην Κωνσταντινούπολη, είτε μετά τη δολοφονία του μαθητή που ήταν σε κόμμα και τελικώς πέθανε από βόμβα δακρυγόνου αστυνομικού. Είδαμε τεράστιες λαϊκές κινητοποιήσεις στην Τουρκία, οι οποίες αποκτούν και συνολικό χαρακτήρα ενάντια στην κυβέρνηση Ερντογάν, η οποία αυτό που επιδιώκει να κάνει είναι, αν θέλετε μια δική μου εκτίμηση, είναι να παγιώσει ένα νέου τύπου πολιτικό, σκληρό πολιτικό Ισλάμ. Να παγιώσει δηλαδή έναν εκμοντερνισμένο συντηρητισμό, όσο περίεργο και αν ακουστεί αυτό. Και αυτό φάνηκε και από τις κινήσεις που έκανε και με την διακοπή του Twitter και των άλλων social media κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των Τούρκων πολιτών, αλλά και με τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που κάνει όλα τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολύ συντηρητική κατεύθυνση. Έτσι είναι. Κύριε Μπουρνού, θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, για να ξέρει και ο κόσμος, θα συζητήσουμε το πολύ σοβαρό θέμα της ρήψης των χημικών μετά από κάποια επεξεργασία των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο, κάτι που αφορά άμεσα την περιοχή μας αλλά και την Κρήτη και την Πελοπόννησο και την ευρύτερη περιοχή εδώ της Μεσογείου που είναι κοντά μας. Θα συζητήσουμε θέματα τοπικά σε σχέση με τα προβλήματα και τι αποκομίσατε από την επαφή που είχατε μέχρι τώρα με τον κόσμο εδώ στα Κήθυρα, και άλλα θέματα έτσι της επιχειρότητας. Φίλες και φίλοι, ο κρατός, μην φύγει κανείς. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Έγκριτη, αντικειμενική, αμερόληπτη. Έτσι πρέπει να είναι η ενημέρωση. Τσιρίγο FM 105,6. Τα γεγονότα όπως είναι. Στην ενημερωτική ζώνη του Τσιρίγο FM 105,6. Η πιο διεισδυτική ματιά, η πιο τολμηρή ανάγνωση, τα πιο καυστικά σχόλια, η αλήθεια. Μόνο εδώ, Τσιρίγο FM 105,6. Βουτιά στην καρδιά των εξελίξεων. Τσιρίγο FM 105,6. Η φωνή των Κηθύρων σε όλο τον κόσμο. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέψαμε εδώ κοντά σας μαζί με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μπουρνού, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο νησί μας από εχθές, την οποία θα ολοκληρώσει σήμερα το απόγευμα. Κύριε Μπουρνού, θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με το πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει και θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, της ρήψης των χημικών, ενός μέρους του χημικού οπλοστασίου της Συρίας στη Μεσόγειο,
μετά από μία είδους επεξεργασία της υδρόλυσης, η οποία ωστόσο είναι μία νέα μέθοδος και δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι εντελώς αποτελεσματική και αν εξουδετερώνει τις χημικές επικίνδυνες ουσίες των όπλων αυτών. Λοιπόν, το θέμα από ό,τι έχω διαπιστώσει έχει ευαισθητοποιήσει τον κόσμο των κυθύρων και έχω μάθει ότι ήδη έχουν μαζευτεί και κάποιες εκατοντάδες υπογραφές. 1.800 υπογραφές, ένα νούμερο πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με τη διάρκεια που μαζεύονται αλλά και με τον εν γέννη πληθυσμό των κυθύρων αφενός. Αφετέρου, στη χθεσινή συγκέντρωση που πραγματοποίησατε στον ποταμό, στο Καφενείο Αστικών, σε συνεργασία με την τοπική του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω γίνατε δέκτης αυτού του θέματος και ενημερωθήκατε σχετικά με αυτό. Βεβαίως. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι για όλους τους πληθυσμούς της περιοχής νομίζω ότι αποτελούν οδηγό οι κινητοποιήσεις που έχουν ήδη κάνει κριτική. Το γεγονός δηλαδή της τεράστιας συγκέντρωσης των κριτικών στο Αρκάδι πριν από λίγες εβδομάδες. Και δυστυχώς αποσιωπήθηκε. Αποσιωπήθηκε από τα Εθνικής Εμβέλειας Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προφανώς. Και αποσιωπήθηκε στο πνεύμα της επιστολής που ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έστειλε στους κριτικούς του σχολείου που έκανε. Ότι το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που κινητοποιούνται για αυτό το ζήτημα είναι αρνητικό γιατί μπορεί να γύρει αρνητικές συζητήσεις στον τομέα του τουρισμού. Ενώ άμα ρηχτούν τα χημικά, θα είναι λαρόδινα. Αν ρηφθούν τα χημικά, δεν πρόκειται να συζητηθεί στον κλάδο του τουρισμού καθόλου το γεγονός. Λες και με, με μια απλή βόλτα στο ίντερνετ δεν μπορεί κανείς να το ανακαλύψει. Όχι μόνο αυτό, και με τις συνέπειες που θα υπάρξουν τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, εδώ μιλάμε και για περιβαλλοντική βόμβα. Μιλάμε όμως. Και για τη χρησιμοποίηση της Ελλάδας για πολλωστή φορά ως πειραματόζωος, αυτή την περίπτωση ως σκουπιδότοπο. Η υδρόλυση είναι μία μέθοδος που όπως είπατε είναι περίπου πειραματική. Δεν ξέρουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει τυχόν αποτυχημένη εφαρμογή της. Ή ακόμα και επιτυχημένη, κατά πόσον βεβαίως θα εξουδετερώνει εντελώς. Και το θλιβερό είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, ο κ. Βενιζέλος, ενώ ως όφιλε θα έπρεπε να ασκήσει βέτο, αντιθέτως με τη δήλωσή του καταδίκασε ακόμη και τους κατοίκους της Κρήτης που κινητοποιήθηκαν για το ζήτημα. Όπως έκανε η γείτονα Αλβανία, στην οποία υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις και εκεί δεν θα ρηχνόντουσαν στη θάλασσα, θα γινόταν στη στεριά θα γινόταν η καταστροφή με κλειστού τύπου διαδικασία. Ωστόσο οι κάτοικοι της Αλβανίας αντέδρασαν μαζικά και απέτρεψαν την έλευση των χημικών αυτών, των επικίνδυνων αυτών χημικών στη χώρα τους. Ίσως. Αντίθετα εμείς, ναι, και δυστυχώς και οι υπόλοιπες χώρες που γειτνιάζουν, και η Αίγυπτος και η Λιβύη, βέβαια αυτές οι δύο χώρες μαστίζονται από μεγάλη πολιτικο-κοινωνική κρίση, αυτό όμως δεν τις καθιστά αδιάφορες σε μια τέτοια περιβαλλοντική βόμβα που αναμένεται να σκάσει στην περιοχή μας, όπως και η Μάλτα και η Ιταλία. Όλες αυτές οι χώρες δεν είδαμε, σε αυτές τις χώρες δεν είδαμε κάποια αντίδραση που να δικαιολογεί τη σοβαρότητα του θέματος. Νομίζω ότι η Ελλάδα παλεύει μόνη της. Δεν παλεύει η Ελλάδα μόνη της. Η Ελλάδα δεν παλεύει. Οι κάτοικοι περιοχών της Ελλάδας παλεύουν. Αντίθετα στην συμπεριφορά της κυβέρνησης αυτής της χώρας. Ίσως ο κύριος Βενιζέλος θα έπρεπε να παραδειγματιστεί και λίγο από το αδερφό του κόμμα στην Αλβανία, του κυρίου Εντιράμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που από ό,τι φαίνεται άκουσε τις διαμαρτυρίες των κατοίκων σε ό,τι αφορά την καταστροφή των όπλων. Το ζήτημα είναι ότι εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το ζήτημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αποστείλει με υπογραφές των βουλευτών του και του ευρωβουλευτή του, του απερχόμενου, του Νίκου του Χουντή, επιστολές τόσο στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, όσο και στον κύριο Μπαρόζο, τον πρόεδρο της Κομισιόν, όσο και στο σύνολο των ευρωβουλευτών από όλη την Ευρώπη, κοινοποιώντας, γνωστοποιώντας το ζήτημα και ζητώντας, κάνοντας έκκληση να σταματήσει έστω και τώρα την τελευταία στιγμή καταστροφή. Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα που μας μένει από την όλη υπόθεση είναι το γεγονός ότι οι τοπικοί πληθυσμοί ενεργοποιούνται, είναι εξαιρετικά θαρρυντικό σημείο και νομίζω ότι σημάδι των καιρών, ας πούμε, και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες πρέπει να συνεχιστεί η κινητοποίηση για να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε το μέγιστη δυνατή προσπάθεια σε θεσμικό και κινηματικό επίπεδο να μπλοκάρουμε την όλη διαδικασία. Από τα μηνύματα που λαμβάνετε αλλά και από τις αντιδράσεις που είχαν οι ενστάσεις και οι υπογραφές που στείλατε σαν κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, είδατε κάποια θετική ανταπόκριση, είδατε ότι μπορεί έστω και την τελευταία στιγμή να αλλάξει κάτι? Γιατί μιλάμε ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκινήσει το πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Αμερικής, στο οποίο πάνω εν πλώ θα γίνει αυτή η διαδικασία.
άλλο ένα στοιχείο πολύ επικίνδυνο, γιατί μπορεί να γίνει το οτιδήποτε σε αυτό το πλοίο. Βεβαίως. Δυστυχώς προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανταπόκριση στις επίσημες επιστολές που έχουμε αποστείλει, και γι' αυτό λέμε ότι αυτό που προέχει τις επόμενες ώρες και μέρες είναι να συνεχιστεί να μεγιστοποιηθεί η κοινοποίηση του προβλήματος και η κινητοποίηση των τοπικών πληθυσμών. Μάλιστα, περιμένουμε κάτι αντίστοιχο και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και γενικά από όλα τα κόμματα, γιατί μιλάμε για ένα κοινό πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουν όλοι οι Έλληνες. Να το δούμε και πιο έντονα και στην Ελληνική Βουλή. Για να μην, και να μην παρασυρώμαστε μόνο από την προεκλογική διαδικασία, υπάρχουν παράλληλα άλλα θέματα πολύ σημαντικά. Ακριβώς, για να μην είμαστε άδικοι επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το ζήτημα για παράδειγμα προς τιμή του το άνοιξε και ο βουλευτής Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Μαριάς, στη Βουλή, με κινήσεις που έκανε ταυτόχρονα με τους δικούς μας βουλευτές από την Κρήτη. Και νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικό, αλλά δυστυχώς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι προς το παρόν δεν έχουν ακολουθήσει. Ενώ θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο εδώ και αρκετές εβδομάδες. Εν γέννη όλα τα κόμματα, μακάρι να καταλάβουν τη σοβαρότητα του θέματος, αν δεν την έχουν καταλάβει, και κακώς αν δεν την έχουν καταλάβει, ή να ορθώσουν ανάστημα αν το έχουν καταλάβει και δείχνουν αδυναμία αντίδρασης. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, είναι πολύ σοβαρό, εξαιρετικά σοβαρό, και πρέπει οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο να αποτραπεί. Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ο τρόπος. Καταρχάς είναι αυτό που σας έλεγα πιο πριν. Σκεφτείτε στο πεδίο του τουρισμού, έτσι, να γίνεται γνωστό ότι στα ανοιχτά των ελληνικών νερών, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου καταστρέφονται χημικά όπλα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι από μόνο και μόνο σε αυτό το τομέα, το κομμάτι του περιβάλλοντος είναι το σημαντικότερο, έτσι, αλλά και μόνο σε αυτό το τομέα που, αν το θέλετε έτσι, σε χαλεπούς καιρούς είναι και ένα από τα τελευταία εργαλεία που έχουμε. Και σε μια περίοδο που φαίνεται να ανακάμπτει ο ελληνικός τουρισμός. Ναι, όντως. Φαίνεται ότι φέτος οι κρατήσεις θα είναι κάπως αυξημένες φέτος. Σκεφτείτε λοιπόν σε μια τέτοια περίοδο που προσπαθούν τουλάχιστον μικρομεσαίοι επαγγελματίες στα νησιά, στις τουριστικές ζώνες, παράλληλες ζώνες, προσπαθούν να ανακάμψουν όπως, παρόλη τη φορολογιστή, ας πούμε, και την εισφορολογιστία που υφίστανται λόγω των μνημονιακών μέτρων, να υπάρχει και αυτός ο επιβαρυντικός παράγοντας. Να υπάρχουν δηλαδή κάτοικοι άλλων χωρών που, προσπαθώντας να βρουν τουριστικό προορισμό, να πέφτουν πάνω στο ίντερνετ στην είδηση ότι στην Ελλάδα καταστρέφονται χημικά όπλα. Θέλω να περάσουμε στις συζητήσεις και στις επαφές που κάνατε με τους κατοίκους των Κυθήρων και να μας μιλήσετε για τα θέματα που σας έθεσαν και στη συνάντηση χθες που είχατε στον ποταμό, αλλά και γενικότερα με όλες τις συναντήσεις που είχατε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, προέρχομαι από ένα κρητικό νησί, τη Λέσβο, η οποία μπορεί να έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα Κύθρα όσον αφορά τον πληθυσμό και την έκταση, αλλά διαπίστωσα τεράστια κοινότητα προβλημάτων. Ας ξεκινήσουμε από το ακτοπλοϊκό. Όπως ακριβώς το δικό μου νησί, για πρώτη φορά μετά την δεκαετία του 60, φέτος το χειμώνα, για τρεις μήνες έμεινε χωρίς καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση για πρώτη φορά. Έτσι και στα Κύθρα, αυτό που έχω μάθει είναι ότι οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, εκτός του ότι έχουν μεγάλο κόστος, δεν εξυπηρετούν και τις πραγματικές ανάγκες όσον αφορά στη συχνότητα. Υπάρχει πάντα και το ζήτημα που συνδέεται με τον τουρισμό, της επέκτασης του αεροδιαδρόμου, που είναι ένα ζήτημα κατά τη γνώμη μου ζωτικής σημασίας για ένα νησί που ζει τουριστικά αναπτυσσόμενο. Ακριβώς. Βέβαια, που αυτό το συγκεκριμένο έργο έχει δρομολογηθεί. Από ό,τι έμαθα όμως, έχει δρομολογηθεί πάρα πολλά χρόνια και τελικά δεν προχωράει. Μακάρι να υλοποιηθεί γρήγορα, και εμείς όσο περνάει από το χέρι μας θα πιέσουμε κι άλλο το επόμενο διάστημα, όχι μόνο προεκλογικά, μέσα στη Βουλή, και με ερωτήσεις και με ενοχλήσεις προς την κεντρική εξουσία, για να δούμε πώς υλοποιείται αυτό το ζήτημα. Υπάρχει το ζήτημα της τελέχωσης του νοσοκομείου. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι στα Κύθερα έχει φτιαχτεί ένα νοσοκομείο κόσμημα, το οποίο μέσα προς το παρόν είναι νοσοκομείο φάντασμα. Ας πούμε, για παράδειγμα, έμαθα ότι έχει 6 χειρουργεία αλλά ένα χειρουργό, και ότι υπάρχει αντί για εισρωή γιατρών με οργανικές θέσεις, υπάρχουν γιατροί που φεύγουν. Υπάρχει όμως μεγάλη προσπάθεια σε εξέλιξη να στελεχωθεί, και θα στελεχωθεί, πιστεύουμε. Κοιτάξτε, το ζήτημα αυτό δεν είναι ζήτημα τοπικής πολιτικής. Έχει να κάνει με την κρατική πολιτική για την υγεία από έναν υπουργό που αυτό που έκανε όταν βγήκε υπουργός, ορίστηκε υπουργός, ήταν να μας αυτοσυστηθεί ως ο υπουργός υγείας του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν χοντρά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα
για παράδειγμα, που έχουν να κάνουν με τους οδηγούς. Μετά την έξοδο πολλών οδηγών, τη βίαιη έξοδο οδηγών, μας είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα μεταφέρει οδηγούς από το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ ήταν ήδη υποστελεχωμένο. Είχαμε και εδώ στην περιοχή μας που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Βεβαίως. Και για να, να μεταφερθούν στο ΕΚΑΒ ενδεχομένως ορισμένοι. Βέβαια δεν μας εξήγησαν πόσο θα κράτησε αυτή η διαδικασία και αν τελικά ολοκληρωθεί επιτυχώς. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι κάθε μέρα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι και πώς το προλαβαίνει όλο αυτό. Είναι κάθε μέρα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη και πανηγυρίζει για τις διαρθρωτικές αλλαγές στην υγεία. Αυτό που ξέρω λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες κυριολεκτικά ασθενοφόρα σε όλη τη χώρα που κάθονται διότι δεν υπάρχουν οδηγοί να το οδηγήσουν και υπάρχουν άνθρωποι, ειδικά στις ακριτικές περιοχές ή σε εν πάση περιπτώσει στις μακρινές περιοχές από τα αστικά κέντρα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διακινδυνεύουν ή και χάνουν τη ζωή τους γιατί δεν γίνεται εγκαίρωση μεταφορά ή διακομιδή τους. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί, κουβεντιάσαμε πολλά διαφορετικά ζητήματα. Εγώ ελπίζω και με πιέσεις που πρέπει να γίνουν εδώ από την τοπική κοινωνία. Φανταζόμαστε ότι σας τέθηκαν και θέματα και αγροτικής πολιτικής. Βεβαίως. Ξεχώρισα το ζήτημα της ανυπαρξίας σφαγείου στο νησί. Μίλησα με ανθρώπους της αγοράς Κρεοπόλες, εμπόρους, κτηνοτρόφους, οι οποίοι μου είπαν ότι για παράδειγμα στην περίοδο των γιορτών αναγκάστηκαν να μεταφέρουν ζώα στους μολάους για να γίνει η σφαγή σύμφωνα με τους κανόνες και να τα φέρουν πίσω για να τα πουλήσουν. Συνάντησα κτηνοτρόφο που έχει δικαστεί με αναστολή επειδή δεν έχουν οριστεί τα βοσκοτόπια στο νησί, επειδή πάγεστε στο νομό, στην περιφέρεια Αττικής, σε πάση περιπτώσει Πειραιών και Νήσων. Δεν έχουν οριστεί λοιπόν τα βοσκοτόπια. Είναι τρελό. Είμαστε σε ένα νησί εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα και είναι και λόγω βέβαια του ιδιότυπου ιδιοκτησιακού καθεστώτος των γεών στο νησί. Αφενός αδέρου και το διοικητικό μας κέντρο είναι μακριά. Αυτό όμως θα μπορούσε να γίνει με μια εξαίρεση. Όπως και στα υπόλοιπα νησιά του Σαρονικού, ακριβώς. Θα μπορούσε με μια εξαίρεση στον νόμο. Είναι μια απλή απόφαση εξαίρεσης από τον νόμο, η οποία πρέπει να καλέσετε τους υπεύθυνους, πολιτικά υπεύθυνους, να σας πούν γιατί τόσα χρόνια δεν έχει υπαρθεί. Είναι παράλογο άνθρωποι να δικάζονται κυθύριοι, δηλαδή εδώ που είμαστε, έλεος, επειδή τα ζώα τους πρέπει να βοσκήσουν κάπου και δεν μπορούν να το κάνουν ομότυπα, όπως είναι και παράλογο αυτό που σας είπα πιο πριν. Δεν είναι δυνατόν για έναν μικρομεσαίο επαγγελματία που έχει ένα κρεοπωλείο ή κτηνοτρόφο εν πάση περιπτώσει, ο οποίος υφίσταται τα όσα υφίσταται με τις μειώσεις, τα μνημόνια, τις φοροεπιδρομές, τις εισφοροεπιδρομές των τελευταίων ετών, να πρέπει ταυτόχρονα να προστίθεται στην πλάτη του και ένα τεράστιο κόστος προκειμένου να κάνει νομότυπη σφαγή, ας πούμε τώρα την πασχαλινή περίοδο που κατεξοχήν κινούνται, ας πούμε κινείται η αγορά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να κυνηγηθεί και από τον τοπικό πληθυσμό αλλά και πολιτικά. Εμείς όσο μπορούμε θα προσπαθήσουμε να το προωθήσουμε. Είναι άλλωστε γνωστό ότι και ο Θοδωρής Οδρίτσας, ο βουλευτής Πειραιά και υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά, έχει επισκεφθεί τα κύθυρα αρκετές φορές και είναι ευαισθητοποιημένος και στη Βουλή έχει τρέξει αρκετά τα ζητήματα των κυθύρων. Και νομίζω πολλά από αυτά τα θέματα που σας ετέθησαν, αν και εφόσον εκλεγείτε, θα μπορείτε να τα θέσετε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει άμεση σύνδεση και με την ισιωτικότητα και με την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών, γιατί δεν μπορεί η υπηρετική χώρα να συνδέεται καθημερινά και συνεχώς με εκτέλ και οι νησιώτες να μένουν αποκομμένοι και αποκλεισμένοι, και το θέμα των σφαγείων, όλα αυτά άπτονται και της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία σας και η επαφή με τον κόσμο όπως και σε άλλες περιοχές, ούτως ώστε να δείτε από κοντά και να γνωρίσετε τα προβλήματα της περιφέρειας. Θίξατε ένα ζήτημα πολύ επίκαιρο και λόγω κρίσης και εν όψη των ευρωεκλογών που θα αναδείξουν την καινούργια σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Οι ελληνικές κυβερνήσεις τόσα χρόνια δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να χαράξουν μια βιώσιμη νησιωτική πολιτική. Είμαστε η χώρα με τα περισσότερα νησιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ χώρες με πολύ λιγότερα νησιά έχουν ευαισθητοποιηθεί και ενεργοποιηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να χαραχθεί η ευρωπαϊκή πολιτική νησιωτικότητας, οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, πόσο μάλλον σε περίοδο κρίσης, όπου πας να αναζητήσεις αναπτυξιακούς πόρους από όπου είναι αυτό δυνατό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά
με το να χαράξει μια βιώσιμη στρατηγική. Η βιώσιμη στρατηγική για την ισιωτικότητα έχει να κάνει και με το ακτοπλοϊκό ζήτημα, εν πάση περιπτώσει με το όλο ζήτημα των μεταφορών, έχει να κάνει και με τα κίνητρα σε επαγγελματίες, σε στελέχη του δημοσίου, για παράδειγμα γιατρούς, δασκάλους κτλ. Αλλά και σε επαγγελματίες, μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Να σας πω ότι στα κύθρα δεν υπάρχει καμία φοροαπαλλαγή ή φοροελάφρυνση. Και η τελευταία που υπήρχε τη χάσαμε πριν από λίγο διάστημα. Τη χάσατε λόγω της απογραφής από του πληθυσμού. Της απογραφής του 2011. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικά, είναι τραγικό σημάδια. Αυτό πράγμα. Αντί για ένα βιώσιμο λοιπόν μοντέλο που να δίνει τα κίνητρα να αναπτυχθεί μια χώρα που είναι κατεξοχήν νησιωτική και έχει ως βαριά της βιομηχανία τον τουρισμό, αυτό που γίνεται είναι ότι και τα ελάχιστα προνόμια που υπήρχαν χάνονται. Τα κύθυρα επί της ουσίας είναι εντός εισαγωγικών μια παραμεθόριος περιοχή. Εγώ θα σας πω για το δικό μου νησί που είναι παραμεθόριος περιοχή και με τον νόμο, τη Λέσβο. Εμείς έχουμε μέχρι τώρα το μειωμένο ΦΠΑ στο 13%. Με τον οποίο υποτίθεται ότι αντισταθμίζονται τα τεράστια μεταφορικά κόστη. Διότι αν μιλάμε. Αντίθετα, εμείς έχουμε 23%. Ακριβώς. Επιταγή της Τρόικας εδώ και 2 χρόνια και θα συμβεί. Πέρσι το αποτρέψαμε με κινητοποιήσεις φορέων και με διαβούλευση στη Βουλή, όπου εμφανίστηκαν όλοι οι μαζικοί φορείς του Βορείου Αιγαίου και τον μπλόκαραν και του Νοτίου Αιγαίου. Αλλά φαίνεται ότι θα προωθηθεί η απώλεια του μειωμένου ΦΠΑ για τις παραμεθόριες περιοχές. Αντί λοιπόν για ένα βιώσιμο μοντέλο νησιωτικής πολιτικής, αυτό που έχουμε είναι ένα άναρχο μοντέλο αρπακολατζίδικης ανάπτυξης. Το ζήσαμε στον τομέα του τουρισμού, καταπατήσεις, Αιγιαλού, δασών, all inclusive μοντέλο τουρισμού που δεν αφήνει τίποτα στους μικροεπαγγελματίες των νησιών, αλλά μαντρώνει τους τουρίστες σε μεγάλες μονάδες. Βέβαια στα Κύθυρα είναι μικρότερη κλίμακα, αλλά ας πούμε κοντά σας στην Κρήτη είναι πολύ χαρακτηριστικό. Σαφέστατα. Έτσι, ή και σε άλλα μεγαλύτερα νησιά. Έχουμε λοιπόν ένα μοντέλο, πραγματικά θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ό,τι αρπάξουμε σήμερα. Αυτή είναι η κρατική πολιτική. Γιατί αν το θέλετε έτσι, η συμπεριφορά των επαγγελματιών και του κόσμου στις τοπικές κοινωνίες και το πώς οι ξενοδόχοι ή εστιατόρες ή οι καφετζίδες λειτουργούν ως κομμάτι του τουριστικού προϊόντος έχει να κάνει με τον πολιτισμό και με το πλαίσιο που θέτει ως κράτος. Και το κράτος όλες αυτές τις δεκαετίες έχει πρημοδοτήσει αυτό το άναρχο μοντέλο. Δυστυχώς και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα. Ακόμα περισσότερο εν μέσω της κρίσης. Ακριβώς. Για μας αποτελεί προτεραιότητα και αν το θέλετε έτσι αποτελεί και μια προσωπική παραξενιά εντός εισαγωγικών λόγω και της καταγωγής μου από τον νησιωτικό χώρο η προώθηση ζητημάτων νησιωτικής πολιτικής που συνδέονται, επαναλαμβάνω, άμεσα με την ανάπτυξη. Και είναι απολύτως απαραίτητα. Κύριε Μπουρνού, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ και συζήτηση που είχαμε. Ήταν νομίζω πολύ επικοδομητική και άκουσε ο κόσμος που μας παρακολούθησε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μακάρι ακόμα περισσότεροι νέοι να συμμετέχουν στις διαδικασίες και των περιφερειακών και αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά ακόμα περισσότερο στις ευρωεκλογές, για να έχουμε μια εκπροσώπηση με νέες ιδέες, νέες νοοτροπίες, οι οποίες θα φέρουν εν γέννη και την αλλαγή από όλους τους χώρους. Δεν θέλω να το συγκεκριμενοποιήσω. Μακάρι παντού να μπουν νέα άτομα μέσα στην εκλογική διαδικασία και να φέρουν την πολυπόθητη αλλαγή. Εγώ, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην εκπομπή σας, άρρωστε το πρώτο πράγμα που μου είπε η μητέρα μου όταν της είπα ότι πάω στα Κύθρα είναι να πας στο ραδιόφωνο Τσιρίγο, γιατί το έχω δει στην τηλεόραση. Θα ήθελα να κλείσω με αυτό το μήνυμα. Στον κόσμο και ιδιαίτερα στον κόσμο των νεότερων ηλικιών, των δικών μας ηλικιών, που σκέφτεται τη στάση, την πολιτική στάση της αποχής. Η αποχή είναι το τελευταίο όπλο της κυβέρνησης, κατά τη γνώμη μας, κατά τη δική μας εκτίμηση, προκειμένου να εμποδίσει την αυθεντική έκφραση και της οργής αλλά και της ελπίδας του κόσμου. Εγώ καλώ όλο τον κόσμο, ειδικά τις νεότερες γενιές, που στο παρελθόν έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο και με την ψήφο τους και με τη συμμετοχή τους σε κοινωνικούς αγώνες, στις 25 Μάη να μην βαρεθούν, στις 25 Μάη να χάσουν ένα μπάνιο για να χάσει η κυβέρνηση τον ύπνο της. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπουρνού, για την παρουσία σας στο Τζιρίγο FM και στα Κύθυρα. Θα έχουμε την ευκαιρία και μελλοντικά να έχουμε βεβαίως, επικοινωνία βεβαίως. Και να ξανασυζητήσουμε για θέματα που αφορούν την περιοχή μας και τα νησιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πριν κλείσουμε,
Θα πάτε κάπου που μπορεί να σας δει ο κόσμος πριν φύγετε από το νησί? Πριν έρθω εδώ ήμασταν στον ποταμό, συζητήσαμε, μπήκαμε στα μαγαζιά, συζητήσαμε τον κόσμο, πήγαμε στο ταχυδρομείο όπου βρήκα μία συμπατριώτησα, ο Μυτιλινιά, η οποία είναι μόνη της πλέον, λόγω της γενικότερης υποβάθμισης των δημοσίων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με κόσμο της αγοράς εδώ, μικροεπαγγελματίες, κτηνοτρόφους, αγρότες, ούτως ώστε να έχω τη γνώση να μπορούμε σήμερα εδώ σε αυτή την εκπομπή να συζητάμε και τα τοπικά προβλήματα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και νομίζω ότι αν αυτό το καλό κλίμα, το θετικό, εκφραστεί, φτάσει ως την κάλπη της 25η Μαΐου, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να μιλήσουμε για ένα μεγάλο μείγμα ανατροπής και αλλαγής. Εμείς από τη μεριά μας βέβαια θέλουμε να υπάρξει όποιος και να βγει. Τους κατοίκους των παραμεθόνιων περιοχών δεν τους ενδιαφέρει τόσο το ποιος θα βγει, αλλά αυτός που θα βγει ή αυτοί που θα βγουν να κοιτάξουν και να σκύψουν πραγματικά πάνω στα προβλήματα που υπάρχουν και να δώσουν λύσεις. Λύσεις στις καθημερινές ανάγκες και στις δυσκολίες που βιώνουμε. Ας αναλογιστεί ο κόσμος, αυτοί που έβγαιναν τόσα χρόνια αν έδωσαν λύσεις και στο τοπικό και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Μπουρνού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Φίλες και φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ακούσαμε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μπουρνού. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το πρωί στο καθιερωμένο μας πρωινό ραντεβού και την πρωινή μας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας. Έγκριτη, αντικειμενική, αμερόληπτη. Έτσι πρέπει να είναι η ενημέρωση. Τσιρίγο FM 105,6. Τα γεγονότα όπως είναι. Στην ενημερωτική ζώνη του Τσιρίγο FM 105,6. Η πιο διεισδυτική ματιά, η πιο τολμηρή ανάγνωση, τα πιο καυστικά σχόλια, η αλήθεια. Μόνο εδώ, Τσιρίγο FM 105,6. Βουτιά στην καρδιά των εξελίξεων. Τσιρίγο FM 105,6. Η φωνή των κυθύρων σε όλο τον κόσμο.